Χαίρετε φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Είναι κουμπή Newsroom στο Omnia TV. Είναι Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, μας έχουν υπερβεί τα γεγονότα κατά πολύ. Δεν ξέρεις αν θες να κλάψεις ή να γελάζεις πραγματικά. Ξεκίνησε με το να θες να... Ξεκίνησε με μια στενοχώρια, μετά να θες να κλάψεις από τα νεύρα σου. Μετά να θες να τα σπάσεις όλα. Μετά να θες να τα σπάσεις όλα. Μετά αρχίζει το νευρικό γέλιο κάποια στιγμή, ας πούμε, γιατί έχει μετατραπεί σε φαρσοκομωδία η κατάσταση. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, το πρώτο θέμα σήμερα θα είναι οι βασανισμοί των συλληφθέντων για την ένοπλη ληστεία από την αστυνομία. Ένα άλλο σημαντικό θέμα επίσης είναι ο θάνατος ενός μετανάστη κατόπιν καταδίωξης στο Θησίο. Εκδικάζεται η υπόθεση της Κωνσταντίνας Κούνεβα και στις 18 Φλεβάρι είναι η δίκη του Pride της Θεσσαλονίκης, του Pride του 2012. Μια περίεργη δίκη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το μεγάλο θέμα που φαντάζομαι θεωρούν πολύ ότι είναι αυτονόητο. Απασχολεί, ναι. Νομίζω είναι το κυριότερο θέμα. Λοιπόν, αυτή να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Επειδή συνηθίζουμε να αναφερόμαστε λίγο από τη μέση σε ορισμένα θέματα, να δούμε λίγο πώς ξεκίνησε. Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονη ληστεία δύο τραπεζών σε υποκαταστήματα της ΑΤΕ και του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Τα άτομα που μετήχαν της ληστείας έσπασαν με βαριοπούλα τις τζαμαρίες, μπήκαν στα καταστήματα οπλισμένοι, δήλωσαν στους πελάτες και τους υπαλλήλους ότι δεν θα πειράξουν κάποιον, ότι η πρόθεσή τους είναι απλώς να αφαιρέσουν τα χρήματα από την τράπεζα. Να σημειώσουμε εδώ Giant, όπως τα λέγαμε και σε ένα καταστατικό μέσο. Να σημειωθεί, είναι αξιοσημείωτο, ας πούμε, ότι από την πρώτη στιγμή βγήκε αυτή η πληροφορία. Δηλαδή, ήταν το Έθνος έγραφε. Όταν έγραφε το άρθρο για την ληστεία, έγραψε ήδη από την πρώτη στιγμή ότι οι ληστές είπαν αμέσως στους πελάτες και στους υπαλλήλους ότι δεν έχουν σκοπό να πειράξουν κανέναν. Και ούτω καθεξής, ούτε χτύπησαν κανέναν. Ίσως να μην το έχεις δει, αλλά κάποια καθεστωτικά είπαν ότι έλεγαν σε όποιον περνούσε από εκεί, φύγετε γιατί θα σας σκοτώσουμε. Ναι, βέβαια υπάρχει ένα άλλο βίντεο, το οποίο δεν το έχουμε, που είναι από ένα τοπικό κανάλι που παίρνει μαρτυρίες από όλους τους παρευρισκόμενους εκείνη την ώρα. Που είναι ένας παππούς που λέει. Εγώ λέει, κινήθηκα λέει, προς τα πάνω τους λέει, και νόμιζα ότι κάτι πήγαν να κάνω και μου. Είπαν θα με σκοτώσουν, αλλά λέει, ήταν πολύ ευγενική, λέει. Όχι, ήταν πολύ ευγενική, λέει, ήταν πολύ ευγενική και το πιο σημαντικό είναι που λέει ότι άργησαν κανένα 20 λεπτό μέσα και γι' αυτό την πάτησαν. ναι. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή η δημοκρατία δεν επιτρέπει τον εκκομιασμό ορισμένων πραγμάτων και καταστάσεων γενικότερα, δεν επιτρέπεται σε πολλούς να μιλήσουν. Εντάξει, ο άνθρωπος το λέει και με χαμογέλο στο στόμα, ας πούμε, εκείνη την ώρα που το λέει. Είναι σημαντικό το βίντεο αυτό, θα το δούμε, γιατί δεν θα μείνει το βίντεο έτσι. Τέλος πάντων, διέφυγαν οι δράστες σε δύο ομάδες προς την Πτολεμαϊδα και προς την Βέρεια. Στη Βέρεια, τα λαγωνικά εκεί της αστυνομίας της Κοζάνης, νομίζω, οι Κοζανίτες τους καταδίωκαν, έτσι. Τους συνέλαβαν εκεί στη Βέρεια, χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία συμπλοκή. Δεν ανταλλάχθηκαν πυρά, δεν απείλησαν τους αστυνομικούς με όπλα. Όταν περικυκλώθηκαν πλέον από τους πάνωπλους φυσικά αστυνομικούς, παραδόθηκαν και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό Να σημειώσουμε ότι σταμάτησαν ένα αυτοκίνητο και πήραν... Στο καθοδόν, ναι, νωρίτερα, καθοδόν, είχαν σταματήσει ένα αυτοκίνητο, ένα διερχόμενο αυτοκίνητο που ανήκε σε έναν οδοντίατρο, τον οποίο πήραν μαζί τους, μαζί με το αυτοκίνητο, για να προσπαθήσουν να διαφύγουν. Χρησιμοποιείται, δηλαδή από τα στοιχεία που υπάρχουν αμέσως μετά, τέλος πάντων, να δούμε λίγο την. Θα αναφερθούμε μετά στα στοιχεία. Θα δούμε. Ένα βίντεο λίγο μετά τη σύλληψη. Είναι ένα τοπικό εκεί κανάλι, κάποιος τέλος πάντων εκεί κοντά με κάμερα, ο οποίος πήγε όταν πλέον τους είχαν ακινητοποιήσει και συλλάβει. Thank you.
κάνεις τώρα. Τι να περάσουμε όλοι πίσω. 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 Τελείωσε. Οκ, είχε καταδείξει να σκοτώνουν 35 άτομα. Κάνε αυτό. Πού είναι ο Έλλος. Λοιπόν, είδαμε το σχετικό βίντεο, είδαμε την αστυνομία να φωνάζει αυτή η Motorola είναι δικιά μας, η δική τους που είναι Motorola. Λαγωνικά. Είναι για γέλια και για κλάματα. Για γέλια και για κλάματα. Το για κλάματα της υπόθεσης είναι ότι τα λαγωνικά εκεί της υπόθεσης, τέλος πάντων κλουζό της Κοζάνης, αποφάσισαν να κάνουν, να τους ακινητοποιήσουν στη μέση της πόλης. Έτσι, χωρίς να ξέρουν αν θα ακολουθήσει συμπλοκή ή ανταλλαγή πυρών. Ναι, νομίζω ότι συμπεριφέρθηκαν πολύ όρημα οι, οι ληστές σε σχέση με τους εθνικούς. Ναι, προφανώς. Για να αποφευχθεί ανταλλαγή πυρών και φυσικά μέσα στην πόλη. Βλέπετε, έχουν μαζευτεί όλοι οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Μεσημεράκι, ξέρω εγώ, έχουν μαζευτεί όλοι να δουν τι γίνεται, ας πούμε. Στη Βέρεια. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι πληροφορίες, πολύ αξιοσημείωτες, είναι πληροφορίες τις οποίες δημοσίευσε σήμερα το TVXS και λέει από αποκλειστικές του πληροφορίες, δεν ξέρουμε από πού. Τελείωσε το βίντεο, ναι, ξαναπέζει απλώς. Ναι. Οι οποίες είναι πιθανόν, αν όχι από κάποιον παρόντα εκεί τη στιγμή, άλλον παρόντα εκεί τη στιγμή της σύλληψης, φαίνεται να είναι από τον οδοντίατρο, ο οποίος ήταν, ας πούμε, όμηρος μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο είχαν χρησιμοποιήσει από κάποιο σημείο της διαφυγής και ύστερα. Ο ένας από τους... Καταρχήν ο ίδιος, ο συνήγορος του, του οδοντίατρου, λέει ότι και στον ίδιο πάνω, δεν είναι αστείο, γιατί πήγαν να τον πυροβολήσουν επειδή έφευγε. Πήγε να φύγει τρέχοντας από το σημείο και πήγαν να τον πυροβολήσουν. Και φώναζαν οι τέσσερις, δεν είναι δικός μας, δεν είναι δικός μας, μην τον πυροβολήσετε. Δεν ξέρω, γελάω από, ξέρεις, δεν είναι γέλιο αστείο. Είναι, δεν ξέρω πόσο τυχεροί, σταθήκαν όλοι. Και δεν εξελίχθηκε όλο αυτό σε ένα φιάσκο. Ναι, πραγματικά. Να υπάρχει πραγματικά ο οδοντίατρος για παράδειγμα. Θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί ή σκοτωθεί ο οδοντίατρος από πειρά αστυνομικών λόγω της προφανούς ανευθυνότητας με την οποία αντιμετώπισαν την κατάσταση. Είναι θέμα τύχης δηλαδή. Η αστυνομική, ναι, προφανώς. Είναι θέμα τύχης το. Αντιθέτως, οι ληστές, από ό,τι αναφέρει η μαρτυρία που έχει δοθεί στο TVXS, είπαν στον οδοντίατρο για να μην φας καμιά σφαίρα. Λέει ο ένας, οδηγούσε ο ένας και ο άλλος καθόταν δίπλα του. Ναι. Για να μην φάει καμία σφαίρα. Αυτός από πίσω. Ο οδοντίατρος δηλαδή. Επίσης ανέφεραν άσε ακόμη 5 λεπτά ελευθερίας και μετά θα παραδοθούμε. Και έλεγαν αστευόμενοι στον απαθέντα, δεν ξέρω κατά πόσο το απαθέντα ήταν εντός εισαγωγικών. Ο οδοντίατρο ότι μεγάλε θα μας πιάσουν παρεσίτα λεφτά. Πραγματικά, ναι, αυτό. Τώρα τι να υποθεί, ας πούμε, για το ηθικό τους, για την συνείδησή τους, ας πούμε, κτλ. Φαίνονται, δεν ξέρω αν έχουμε έτοιμο να δούμε και το βίντεο της σύλληψης, της προσαγωγής μάλλον. Και θα αναφερθούμε φυσικά στην κατάσταση όπου βρέθηκαν να είναι μετά την σύλληψή τους. Yeah.
Ζήτω ενεργεία, κουφάλες! Είστε μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης, συνομασία μοιρών της Ματιάς. Ναι, πολλές φορές. Τι δήλωση περίμενε εκτός από το άντε γαμίσου. Άντε γαμίσου. Εδώ μάγκαλος, ας πούμε, πρωί-πρωί. Άντε γαμίσου πρωί-πρωί, ας πούμε. Είστε μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης, συνομασία των μοιρών της Ματιάς. Ναι. Να πούμε, να αναφέρουμε εδώ ότι μετά τη σύλληψή τους υπέστησαν βασανιστήρια οι κρατούμενοι και σύμφωνα με τους ίδιους προφανώς, και φαίνεται. Και προφανώς για να καμφθεί το ηθικό τους, έτσι, γιατί το ηθικό είναι πολύ ψηλό όπως φαίνεται, δηλαδή όταν σε πάνε οι κουκουλοφόροι και μετά από ό,τι έχει προηγηθεί φωνάζεις χάσαμε μια μάχη όχι τον πόλεμο. Mm-hmm. Και ακόμα και μετά τους βασανισμούς που βγήκαν κάποιες δηλώσεις σήμερα των ίδιων μέσω των συνηγόρων τους, εντάξει, ας μην πούμε τώρα ονόματα και αυτά και τα λοιπά. Ο ένας είπε. Να διευκρινίσουμε καταρχήν ότι επειδή η πολιτική του Όμνια είναι να μην δημοσιεύει φωτογραφίες από. Και πρόσωπα. Και πρόσωπα από... και τα λοιπά, χωρίς συγκατάθεση. Παρόλο το γεγονός ότι. Εντάξει, έχει γίνει βούκινο έτσι. Δηλαδή, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, ας πούμε. Δηλαδή, έχουν γίνει γνωστά και τα φυσικά και τα ονόματα και εφόσον, τα. Επειδή φαίνεται ότι. Επειδή θα αναφερθούμε και σε αυτό, ότι η αστυνομία δημοσίευσε φωτογραφίες τους, όπου φαίνεται ότι. Περάσουμε σε αυτό. Ναι, με τη βία φωτογραφήθηκαν και γι' αυτό το λόγο δεν θέλουμε να δημοσιεύσουμε φωτογραφίες τους, επειδή αυτές οι φωτογραφίες ήταν, είναι ας το πούμε, προϊόν μη συγκατάθεσής τους. Προϊόν βιασμού, όπως υπόθηκε. Ναι. Σχολιάστηκε κάποια στιγμή σε κάποια συζήτηση. Λοιπόν, στις φωτογραφίες τώρα που δημοσίευσε η αστυνομία φαίνεται ότι καταρχήν έχουν μονταριστεί τα σημάδια κακοποίησης. Με γελίο τρόπο. Το είπε ο κύριος Δένδιας, ο υπουργός δημόσιας τάξης, ότι έγινε το φωτοσοπάρισμα έγινε για να είναι αναγνωρίσιμη. Ναι. Ήταν παραμορφωμένη, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες, και ήδη φαίνονται παραμορφωμένη και μετά το φωτοσοπάρισμα. Βέβαια, ένας πολύ σημαντικός σκοπός που έγινε, για τον οποίο έγινε το φωτοσοπάρισμα, είναι προφανές ότι έγινε για να κρύψουν τα χέρια των αστυνομικών, ναι, που τους κρατούσαν από το λαιμό, από τα μαλλιά. Έτσι. Για να φωτογραφηθούν. Παρόλα αυτά και παρά το πασιφανές, ας πούμε, ότι έχουν βασανιστεί αυτοί οι άνθρωποι, η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι ασκήθηκε η βία αυτή προκειμένου να τους συλλάβουν, παρότι ήταν να τους εξουδετερώσουν. Αναγκαία δικονομική βία. Αντί να γράψει η δικονομικά ανεκτή. Αντί να γράψει η δικονομικά ανεκτή βία, αναγκαία βία, έγραψε η ανεκτά δικονομική αναγκαία βία. Λοιπόν, η αστυνομία φυσικά
Ό,τι πιο σύνηθες, ας πούμε, για την αστυνομία, όπως είχε αναφέρει και σε άλλες περιπτώσεις ψεύτη, αυτό σε αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρω, και νομίζω ότι ο κάθε λογικός άνθρωπος αυτή τη στιγμή, για να μάθει το τι ακριβώς συνέβη και πότε υπέστησαν βασανιστήρια αυτοί οι άνθρωποι, περιμένει τις μαρτυρίες από τους ίδιους. Οι οποίες είναι λιτές και καθόλου υπερβολικές. Έτσι. Βγήκε μια μαρτυρία και μέσω της μητέρας. Δεν έχουν λόγο να πούν ψέματα. Έτσι. Δεν νομίζω ότι έχουν ένα λόγο να πούν ψέματα, ούτε έχουν κανένα σκοπό να φτιάξουν το image τους. Δεν νομίζω ότι έχουν δώσει τέτοιο. Ούτε θέλουν να κάνουν μήνυση οι ίδιοι, λένε. Ένας εκ των οποίων είπε ότι δεν σκοπεύει να κάνει μήνυση γιατί θεωρεί αυτόν εχμάλωτο πολέμου και όχι θύμα. Αυτό, να αναφέρουμε επίσης ότι ένας από τους συλληφθέντες είναι φίλος του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ήταν στο σημείο της δολοφονίας. Το οποίο έγινε σημαία δύο μέρες τώρα από ακροδεξιά κυβέρνηση και τους φιλαπροσκύμενους. Όχι για να δείξουν το πώς ένας άνθρωπος καταλήγει στο να φτάνει σε αυτό το σημείο, στο να, από την άποψη ότι... πώς να το πούμε, ότι... Το λογικό είναι το εξής. Δηλαδή, δολοφονούν ένα Φυσικά και σχετίζεται το γεγονός. Ότι δολοφόνησε. Μην με δείρετε. Φυσικά και σχετίζεται το γεγονός ότι ήταν μπροστά στη δολοφονία του Γρηγορόπουλου με το ότι προχώρησε μετά. Αν προχώρησε και σε ό,τι προχώρησε, έχει παραδεχθεί ο ίδιος ή δεν έχει παραδεχθεί κτλ. Σε ενέργειες αντάρτικου πόλης. Αυτό είναι λογικό. Νομίζω ότι ο καθένας το καταλαβαίνει. Αλλά το τελείως παράλογο το οποίο διατείνονται ότι ο Κορκονέας είχε άδικη δίκη, γιατί τελικά φαίνεται ότι ίσχυαν αυτά που έλεγε ο Κούγιας για παρεκκλίνουσες συμπεριφορές. Συγγνώμη, αλλά αυτοί οι άνθρωποι πρέπει τουλάχιστον να τους, με κάποιον τρόπο θα πρέπει να συλληφθούν για προσβολή. Δεν ξέρω εγώ τι. Για προσβολή δημοκρατικού πολιτεύματος, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Υπάρχει προσβολή νεκρού. Προσβολή νεκρού για οτιδήποτε, ναι. Δηλαδή αυτό που λέγεται είναι τόσο εξόφθαλμα, γελίο, παράλογο, εκνευριστικό, ασεβές. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω. Νομίζω ότι ούτε οι ίδιοι που τα λένε δεν τα πιστεύουν. Καλά, προφανώς δεν τα πιστεύουν. Προφανώς και πιστεύω ότι απλώς βρίσκουν δικαιολογίες για να καλύψουν τα ακάλυπτα, όπως το γεγονός ότι οι μόλοπες, λέει, δεν προέρχονται από βασανισμό, προέρχονται από το γεγονός ότι οι αστυνομικοί αφόπλησαν και συνέλαβαν 4 πάνοπλους τρομοκράτες, ναι, εντός εισαγωγικών. Οι οποίοι ήταν υπολογισμένοι με αυτόματα... Και κατάφεραν να τους συλλάβουν με τα χέρια. Αντιστάθηκαν και τους συλλάβουν με τα χέρια. Μα αν διαβάσεις τη μαρτυρία του αστυνομικού, που το ένας τον σημάδευε, ο άλλος τον έκανε και τα λοιπά, δίνει μια... είναι Chuck Norris, έτσι. Και όπως γνωρίζουμε, δηλαδή, η αστυνομία τίνει προς το να μην χρησιμοποιεί το όπλο. Ειδικά η ελληνική αστυνομία καθόλου. Όπως μάλιστα είχαμε πρόσφατη την περίπτωση της δολοφονίας με 8 σφαίρες στο σώμα του Νίκολα Τόντι στον Βύρονα, σε μια άλλη καταδίωξη για μια άλλη ληστεία. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πρωτοαναφέρουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, σίγουρα κάτι ξεχάσαμε. Είπε ο Δένδιας ότι δεν μπορούσαμε να τους αφήσουμε έτσι. Δηλαδή, να τους δέρναμε, λέει. Αφού η τρομοκρατία χαλάει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, πώς περιμένετε να έρθουν επενδύσεις? Εντάξει. Δηλαδή, άμα δεν δέρνουμε αυτούς που συλλαμβάνουμε για τρομοκρατία, δεν θα έρθουν επενδύσεις. Okay, fuck logic. Sorry. Να αναφέρουμε επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι ο δημοσιογράφος, πώς το λένε εκείνο, ο Ζουλάς. Ο Κωνσταντίνος Ζουλάς. Ναι, ναι. Της Καθημερινής Sky και όλο αυτό του Συρφετού. Ναι. Ο οποίος καλός άνθρωπος ανέφερε ότι όσοι θεωρείτε ότι είναι παράλογο το να φάνε 10 μπάτσες αυτοί που έκλειψαν τα λεφτά σας. Τα λεφτά σας. Ναι. Γιατί φαντάζομαι απευθυνόταν, ίσως έχει φόλο το Βιανόπουλο, τον Αλαφούζο. Φαντάζομαι ότι έχει. Εργοδότη τον έχει τον Αλαφούζο, αλλά προφανώς θα τον έχει και following και follower, δεν ξέρω. Ναι. Πιθανόν. Έγραψε στο Twitter λοιπόν ότι είσαστε ψυχασθενείς εσείς που θεωρείτε ότι δεν έπρεπε να φάνε 10 μπάτσες αυτοί οι άνθρωποι. Που φάγαν τα λεφτά σας. Κλέψαν τα λεφτά σας. Διότι είναι γνωστό ότι άμα γίνει μια ληστεία σε τράπεζα, εσύ χάνεις τα λεφτά που είσαι στο λογαριασμό σου. Ναι.
Τι να πρωτοπούμε, δηλαδή, άλλοι συλληφθέντες, επιχειρηματίες κτλ. Που έχουν στερήσει από το κράτος, όχι από ιδιώτες, από το κράτος, που ας πούμε εκεί κατ' επέκταση μπορείς να πεις ότι είναι τα λεφτά του λαού, το κράτος. Α, η δίκη του Μάκη Ψωμιάδη αναβλήθηκε επαόριστον. Ναι. Άσχετο, αλλά σχετική. Έχουν κλέψει δισεκατομμύρια από το κράτος. Να εμφανίζονται ανέπαφοι. Να θίξουμε και ένα θέμα το οποίο θα το δείξουμε αύριο. Ναι, και αυτοί που κλέψαν 175.000. Ναι, εδώ η άλλη έβγαλε το unfollow το ρεπορτάζ για το λαθρεμπόριο, το επίσημο, το μεγάλη κλίμακα λαθρεμπόριο από τους ίδιους, τις ίδιες πετρελαϊκές εταιρείες. Και μπορεί ο άλλος και παίρνει τηλέφωνο και απειλεί τη ζωή και του ίδιου και της οικογένειας του συντάκτη. Έτσι. Mm. Αυτά βέβαια δεν τρέχει. Δεν είναι τρομοκρατία αυτά. Όχι. Αυτά δεν είναι τρομοκρατία. Τρομοκρατία είναι το να κλέψεις τράπεζες. Και πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο αν είχαμε λίγο λογική στα κεφάλια μας, μάλλον θα ήταν το πρώτο θέμα και δεν θα ήταν όλη αυτή η περί τρομοκρατίας έτσι, παραφιλολογία. Ο Μπαμπακάρ Ντιάε, ένας μετανάστης, μικροπολιτής, κατόπιν καταδίωξης από τους δημοτικούς αστυνομικούς του Δήμου Αθηναίων, έπεσε την Παρασκευή, 1η Φεβρουαρίου, στις ράγες του ηλεκτρικού στο Θησίο και σκοτώθηκε από το ρεύμα υψηλής τάσης επιτόπου. Έφτασε, κατά την καταδίωξη, έφτασε στο αδιέξοδο πάνω από τη γέφυρα του τρένου και από εκεί έπεσε στις γραμμές και σκοτώθηκε. Από ηλεκτροπληξία, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Κατόπιν τούτου κατέφθασαν δυνάμεις των ΜΑΤ εκεί, γιατί προφανώς μαζεύτηκε ο κόσμος κτλ. Άρχισαν να βρίζουν χυδαία τον κόσμο, ψεκάσαν με χημικά όσους είχαν συγκεντρωθεί κτλ. Για αύριο 5 του μήνα στις 6 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από το σταθμό του ηλεκτρικού στο Θησίο. Λοιπόν, να περάσουμε σε μία άλλη υπόθεση, ξεχασμένη από πολλούς, την υπόθεση της Κωνσταντίνας Κούνεβα. Μία υπόθεση που είχε ξεκινήσει εκεί μέσα στον καυτό Δεκέμβριο του 2008, λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Και δυστυχώς δεν δόθηκε μεγάλη βαρύτητα. Έπειτα λίγο ασχολήθηκε ο κόσμος περισσότερο. Για πρώτη φορά το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά εξετάζει την υπόθεση της Κωνσταντίνας Κούνεβα. Θες λίγο να... Δεν πρόκειται βέβαια για το ποινικό σκέλος. Πρόκειται για το σκέλος της εργασιακής διαφοράς και θα εκδικαστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά στο Τμήμα Εργατικών Διαφορών με νομικούς παραστάτες στη νομική υπηρεσία της ΓΕΣΕΕ και την δικηγόρο που είχε αναλάβει από την πρώτη στιγμή το ποινικό σκέλος της υπόθεσης όσον αφορούσε στην επίθεση, την ίδια τη δολοφονική εκείνη επίθεση εναντίον της με βιτριόλι, από την οποία έχασε το μισό της πρόσωπο, το μισό της αναπνευστικό σύστημα, το ανώτερο ας πούμε, στόμα, ένα μάτι. Τέλος πάντων, την είχα δει στο νοσοκομείο πριν τις επεμβάσεις, οι οποίες κάπως την αποκατέστησαν να μπορεί να εμφανίζεται. Τότε, καθώς επέστρεφε από τη βάρδια της ένα βράδυ σε συνεργείο καθαρισμού, ήταν ήδη πρόεδρος της ΠΕΚΟΠ, του Σωματείου των Καθαριστριών. Είχε δεχθεί απειλές νωρίτερα γιατί είχε ανακοινήσει τα θέματα των εργασιακών δικαιωμάτων, τα οποία ήταν ένα χάος και εξακολουθούν να είναι ένα χάος σε αυτόν τον τομέα, με παραβιάσεις διαρκής και με εκμεταλλεύσεις παραθυρακίων διαφόρων νομοθετημάτων, τα οποία επιτρέπουν στους εργοδότες ουσιαστικά να μην πληρώνουν ούτε τα μισά και να γλιτώνουν βέβαια τα βαρέα και ανθυγιεινά για τις εργαζόμενες στην καθαριότητα και τους εργαζόμενους στην καθαριότητα. Η νομική πλευρά της, η νομική υπεράσπιση της Κωνσταντίνας Κούνεβα θα ζητήσει από το δικαστήριο να χαρακτηριστεί ως εργατικό ατύχημα η επίθεση την οποία δέχτηκε εκείνο το βράδυ επιστρέφοντας στο σπίτι της. Να θυμηθούμε λίγο και το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης εκείνο το χρονικό διάστημα που έλεγαν ότι... Τι να πρωτοθυμηθούμε, να θυμηθούμε τον... Ήταν η επίθεση από ένα φίλο της Αλπανό. Ναι, που για θέμα ίσως ή έγκλημα πάθους, κάτι τέτοια.
Μετά τις διαβεβαιώσεις Χρυσοχοΐδη ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει και θα διερευνούνταν κτλ. Είπε ότι θα δώσει και αμοιβή σε όποιον βρει τον δράστη. Είχε επικηρύξει τον δράστη. Mm-hmm. Αλλά η υπόθεση της επίθεσης εναντίον της παραμένει ανεξιχνίαστη, καθώς η αστυνομία φυσικά δεν έχει ενδιαφερθεί και πάρα πολύ και μπορούμε να φανταστούμε ίσως για ποιον λόγο, καθώς κάποια στιγμή είχε προσαχθεί για ανάκριση ένας περίεργος τύπος ο οποίος είχε σχέσεις με κάποιο συνδικάτο εγκλήματος, είχε διατελέσει bodyguard διαφόρων τύπων της νύχτας και είχε κάποιες φιλικές σχέσεις με την οικογένεια του Οικονομάκου, αν θυμάμαι Οικονομάκος δεν λεγόταν, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας στην οποία δούλευε τότε η Κωνσταντίνα Κούνεβα, της Οικομέτ. Λοιπόν, νομίζω μπορούμε να περάσουμε και στο επόμενο θέμα. Στις 18 Φλεβάρι είναι η δίκη του Pride της Θεσσαλονίκης, όπου με ένα πλάγιο τρόπο, επειδή δεν μπορούμε να καταδικάσουμε... Κάποιος φορέας της πόλης, ο οποίος είχε μεγάλο πρόβλημα με το Pride, ονόματα ναι. Δεν λέμε δεσποτάδες, δεν θίγουμε. Ναι. Θα δικαστεί πιο συγκεκριμένα... Εκδικάζεται το κλητήριο θέσπισμα που θυροκολλήθηκε στο σπίτι του σκηνογράφου του Pride, του Γιάννη Προϊού. Ναι, ναι, ναι. Για διατάραξη κοινής ησυχίας. Ναι. Συγγνώμη. Ουσιαστικά δικάζεται η συλλογικότητα η οποία έχει αναλάβει την διοργάνωση του Pride, η οποία είναι η Χομοφόνια. Θυροκολλήθηκε κάποια στιγμή στον σκηνογράφο, τον Γιάννη Πρόιο, ένα ειδοποιητήριο ότι έλασε δίκη γιατί δικάζεσαι, ας πούμε. Αυτό που είχε συμβεί είναι το εξής, βάσει της ανακοίνωσης της έκθεσης των γεγονότων που κάνει η ομάδα. Λόγω της παραχώρησης του πεζοδρόμου της οδού Αγία Σοφίας για μία και μόνο ημέρα, και θυμάστε τι μύδρους είχε εξαπολύσει ο Άνθιμος τότε, γιατί θα γίνει το Pride εκεί στην Αγία Σοφία κοντά στις εκκλησίες. Και θα κολλήσουν τα παιδιά μας, ομοφιλοφιλία. Και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ομοφιλοφιλία, γιατί είναι κολλήσει. Ομοφιλοφιλία, ναι. Κολλάς πρώτα ομοφιλοφιλία και μετά κολλάς AIDS. Ναι. Ήμασταν, λέει η συλλογικότητα Χομοφόνια, αναγκασμένοι να ξεκινήσουμε και να ολοκληρώσουμε όλες τις εργασίες υπό την πίεση αυτού του ελάχιστου χρονικού διαστήματος. Στον χώρο υπήρχαν λιγοστά άτομα λόγω της μεσημεριανής ώρας, ένας εκ των οποίων και ο Γιάννης Πρόιος, ο σκηνογράφος. Τη συγκεκριμένη ώρα χρειάστηκε να στηθεί ο ήχος επί της σκηνής και να γίνει μια τελική δοκιμή του. Μέσα στα ελάχιστα αυτά λεπτά, κάποιοι καλοθελητές ειδοποίησαν την αστυνομία αμέσως, η οποία ήρθε τάχιστα λόγω της μηδαμινής απόστασης του αστυνομικού τμήματος, είναι δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τεστ ήχου. Πήραν τα στοιχεία του σκηνογράφου, διαβεβαίωσαν ότι είναι μόνο για τυπικούς λόγους, για τίποτε άλλο, και ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Συγγνώμη, κασέτα έχουν οι αστυνομικοί σε αυτά που λένε. Χρησιμοποιούν πάντα τις ίδιες εκφράσεις. Λοιπόν. Τέλος πάντων, και αυτό οδήγησε στο. Τελικά, παρά το ότι δεν συνέτρεχε, είπαν οι αστυνομικοί, κανένας λόγος ανησυχίας, τελικά έγινε, κατατέθηκε μήνυση και θα δικαστούν για διατάραξη της κοινής ησυχίας εκείνες τις ώρες. Αφού δεν μπορείς να δικάσεις το Pride, βρες έτσι μια άλλη αφορμή. Σε άλλες χώρες σοβαρές όπως το Ιράν δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν. Μην το πας στο Ιράν και σε χριστιανικές χώρες, στη Ρωσία. Έτσι, να άλλη μια σοβαρή χώρα. Σωστά. Λοιπόν, αυτά ήταν τα θέματα μας για σήμερα. Λοιπόν, μαζί να υπενθυμίσουμε η θεματολογία της αυριανής εκπομπής διαμορφώνεται στην ομάδα Newsroom στο Omnia TV. Ραντεβού αύριο στις, λίγο εκεί μετά τις 8. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή. Όχι αμέσως μετά, στις 10. Στις 10 η εκπομπή με το ύποπτο Μούση. Το The Barbershop που έχει άλλη μια φορά ένα επίκαιρο θέμα. Η κοινωνική ληστεία στην Ελλάδα. Το οποίο νομίζω συνέπεσε τυχαία, έτσι. Συνέπεσε πάλι τυχαία συνέπεσε, ναι. Δηλαδή. Ναι. Η επικαιρότητα δουλεύει για τη θεαματικότητα του The Barbershop. Καλό σας βράδυ. Γεια και χαρά, καλό βράδυ.